Κύριοι συνάδελφοι, εξεπλάγην πραγματικά με όσα άκουσα από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε με την άδεια, την 48η άδεια που πέτυχε μέσω της νόμιμης διαδικασίας ο συγκεκριμένος κρατούμενος για να διανθίσει τα 2/3 της ομιλίας του με τη δράση του Ρουβίκονα και τα όσα απαράδεκτα συμβαίνουν κατά καιρούς από τη δράση αυτής της συλλογικότητας. Το λέω έτσι για να μην χρησιμοποιήσω κάποια έκφραση πιο βαριά. Εγώ θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη και να συνεννοηθούμε. Πρώτα και κύρια. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί από... Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία, σας παρακαλώ. Σε πολλές φορές ισόβια, όταν... Σας είπα, κύριε, γιατί διαμαρτύρεστε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Δαβάκη. Δεν μίλησα για τη 17 Νοέμβρη. Δεν μίλησα για τη 17 Νοέμβρη. Για το Ρουβίκονα. Για το Ρουβίκονα μίλησα. Σας παρακαλώ. Παρακολουθήστε κάπως και είπα ότι χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Ησυχία, σας παρακαλώ. Για να μην πω κάτι πιο μια παρεξήγηση έγινε. Δεν εννοούσα αυτό, Υπουργός. Κάντε λίγο ησυχία. Έχουμε ξεφύγει στη διαδικασία και στους χρόνους. Κύριε Υπουργέ, σας κάνω μια διακοπή στον χρόνο σας. Έχω κάνει διακοπή. Ένα λεπτό. Μπορούμε να έχουμε λίγο ησυχία. Συνάδελφοι, έχει ξεχυλώσει ο χρόνος. Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παρακαλώ να σεβαστούμε λίγο τον χρόνο και τους συναδέλφους που δεν έχουν μιλήσει. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Θέλω λοιπόν το πρώτο να τονίσω ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ένα κράτος δικαίου, λειτουργούν οι νόμοι και οι θεσμοί έναντι πάντων. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, αν κατάλαβα καλά, μας είπε υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, είμαστε υπέρ του θεσμού των αδειών, αλλά για κάποιους δεν πρέπει να ισχύει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Οι ρυθμίσεις του νόμου για κάποιους δεν θα ισχύουν, διότι έχουμε διαφορές, έχουμε διαφωνίες. Αυτό λοιπόν είπε. Μην ξαναμιλήσετε έτσι, κυρία Μπακογιάννη, γιατί σέβομαι ότι σας παρακαλώ. Θα πείτε δεν τρέπεσαι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Για την πορεία σου και τη διαδρομή σου. Σας παρακαλώ. Ναι, να τρέπεσαι εσύ λοιπόν. Σας παρακαλώ. Σας λέμε λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι. Σας λέμε λοιπόν. Σας παρακαλώ. Ότι είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με μία απόφαση, είτε αυτή είναι δικαστηρίου, είτε είναι μικτού οργάνου, όπως είναι το συγκεκριμένο, θα πρέπει να δούμε αν αυτή η απόφαση κινήθηκε στα πλαίσια του νόμου. Πρώτον, το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει... Κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ. Κύριε Αθανασίου, διευκολύνετε λίγο τη συζήτηση. Το πλαίσιο που ισχύει έχει για πρώτη φορά ψηφιστεί το 1989, αναθεωρήθηκε το 1999 και κάνατε κι εσείς κάποιες τροποποιήσεις. Ο κύριος Δένδιας τροποποίησε το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και προέβλεψε στις τροποποιήσεις που έκανε ότι κανένας δεν μπορεί να πάρει άδεια από το Συμβούλιο των Φυλακών εάν δεν υπάρχει και σύμφωνη γνώμη του εντεταλμένου αντισαγγελέα εφετών, ο οποίος προείσταται του συγκεκριμένου οργάνου. Εσείς το νομοθετήσατε. Εμείς αλλάξαμε κάτι από το νομοθετικό πλαίσιο που παραλάβαμε. Απολύτως τίποτα. Τι λέτε, κυρία Μπακογιάννη, τι τερατολογίες είναι αυτές που λέτε? Εμείς κάναμε τροποποίηση στην τροποποίηση του 2009. Τι είναι αυτά που λέτε? Παρακαλώ, να μην έχουμε... Μόνο με ομοφωνή απόφαση. Σας παρακαλώ. Εκτίθεστε, κυρία Μπακογιάννη, και γενιοποιήστε. Και γενιοποιήστε. Δεν ξέρετε τον νόμο και πετάγεστε. Εντάξει. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Παρακαλώ, λέγει ησυχία. Παρακαλώ. Έτσι, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ησυχία. Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο που ψηφίσατε εσείς, χωρίς καμία αλλαγή από τη δικιά μας κυβέρνηση, επελήφθη το Συμβούλιο και αποφάσισε ομόφωνα. Συμφωνεί κάποιος με την απόφασή του? Μπορεί να πει συμφωνώ και άλλος να πει διαφωνώ. Όμως το νομοθετικό... Μα γιατί γίνεται αυτό τώρα, γιατί συμβαίνει? Διακόπτω το χρόνο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν αντέχουν να ακούνε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν αντέχετε να ακούτε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν αντέχετε να ακούτε. Η κυρία Μπακογιάννη, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ενημερώσω, κυρία Μπακογιάννη, έχει ζητήσει το λόγο επί προσωπικού. Νομίζω θα απαντήσει μετά και θα λάβει το λόγο. Έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ, ησυχία. Σας παρακαλώ. Σας λέμε λοιπόν. Σας παρακαλώ. Ας αποφύγουμε χαρακτηρισμούς, λοιπόν, λίγο ησυχία. Ότι για να δοθεί αυτή. Σας παρακαλώ, άδεια, κύριε Φορτσάκη. Κύριε Φορτσάκη, άδεια... διευκολύνετε. Σας παρακαλώ. Δεν μπορώ, κύριε Πρόεδρε, να καταλάβω γιατί. Όχι, αυτή κύριε Φορτσάκη, σας παρακαλώ. Τι λέτε τώρα, κύριε? Νομίζω. Λυπάμαι για λογαριασμό. Κύριε Φορτσάκη, κύριε Φορτσάκη. Ο χρόνος δεν τρέχει, δεν κερδίζουμε κάτι. Κύριε Φορτσάκη, ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος μπορεί να παρέμβει, συνεννοηθείτε μαζί του. Κύριε Φορτσάκη, συνεννοηθείτε με τον κοινοβουλευτικό σας εκπρόσωπο. Σας παρακαλώ, διευκολύνετε. Θέλω λοιπόν να κύριε Υπουργέ. Θέλω λοιπόν να σας πω. Θέλω λοιπόν να σας πω. Ότι παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση δέχτηκε πιέσεις και διαμαρτυρίες, στο σπίτι μου έχουν έρθει δύο φορές για να διαμαρτυρηθούν. Να αρθεί το βέτο του εισαγγελέα, επίσης στο σπίτι του κ. Παρασκευόπουλου. Η κυβέρνηση δεν προέβη σε καμία αλλαγή της ρύθμισης. Και παρέμεινε ενισχύ αυτό που είχατε εσείς εισηγηθεί και εσείς είχατε ψηφίσει, ότι μόνο με ομόφωνη απόφαση κάποιος κρατούμενος μπορεί να αποφυλακιστεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του συγκεκριμένου κρατουμένου έπρεπε να είχε εκτίσει τουλάχιστον 8 χρόνια φυλακή και να μην έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του πειθαρχικού δικαίου του καταστήματος κράτησης. Το Συμβούλιο λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποφάσισε ομόφωνα. Ομόφωνα. Με πρώτον και καλύτερον τον αντισαγγελέα εφετών που προείσταται του Συμβουλίου. Διότι μέχρι τώρα ο αντισαγγελέας δεν συμφωνούσε και με αυτόν τον τρόπο δεν έπαιρνε άδεια ένας οποιοδήποτε κρατούμενος και ο συγκεκριμένος. Παρά το γεγονός ότι είχε τις τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης του αιτήματός του. Θα πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε, κύριοι συνάδελφοι, και να πούμε όλοι ότι στοιχείο ενός κράτος δικαίου είναι η εφαρμογή των νόμων εναντί όλων. Διαφορετικά δεν έχουμε κράτος δικαίου, δεν έχουμε ευνομούμενη πολιτεία. Ο καθένας ανάλογα με τις ιδεολογίες του, αυτό που έχει περάσει και που μπορεί να είναι σοβαρό, μπορεί να βάλει ενός κατά ενός οποιοδήποτε και να λέει εσύ θα εξαιρεθείς. Μα πώς θα εξαιρεθεί κάποιος όταν δεν το προβλέπει ο νόμος? Αν ο νόμος είναι κακός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούμε απόψεις. Αλλά εσείς που κυβερνήσατε τόσα χρόνια δεν τον αλλάξατε. Η τροποποίηση του 2009 ήταν δικιά σας τροποποίηση, του κυρίου Δένδια. Εάν θέλατε κάτι άλλο, ας το λέγατε τότε. Ας το λέγατε και τώρα. Αλλά η λογική, ο νόμος το προβλέπει, αλλά ο νόμος δεν θα ισχύσει για κάποιους τον οποίον η δράση, η παρουσία, τα έργα δεν τα εγκρίνουμε. Αυτό δεν μπορεί να μπει στη συζήτηση. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος δεν αποφυλακίζεται. Δεύτερον, δεν επανακρίνεται η καταδίκη του. Το Συμβούλιο ούτε τον αποφυλακίζει, ούτε επανακρίνει τις πράξεις του. Οι πράξεις του κρίθηκαν και καταδικάστηκε. Και βεβαίως η χορήγηση αδείας δεν είναι για οποιονδήποτε κρατούμενο. Δεν είναι επιδοκιμασία των πράξεων τις οποίες τέλεσε και καταδικάστηκε, ούτε είναι ανοχή για οτιδήποτε. Γι' αυτά πρέπει να συνεννοούμεθα. Και σε τελευταία ανάλυση, ζητούνται εξηγήσεις από την κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Πήρε η κυβέρνηση αυτή την απόφαση για να δώσει εξηγήσεις, γιατί αν την έπαιρνε η κυβέρνηση, εδώ είμαστε να δώσουμε ό,τι εξηγήσεις θέλετε. Αλλά να ζητάτε εξηγήσεις από την κυβέρνηση για ένα όργανο το οποίο εσείς νομοθετήσατε για να αποδίδει δικαιοσύνη, εντός εισαγωγικών, ιονή δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό ξεπερνάει τα όρια. Ξεπερνάει τα όρια. Και άκουσα και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, από τον αξιότιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον μπορώ να το χαρακτηρίσω επικίνδυνο. Είπε ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος δεν θα έπρεπε να λάβει άδεια, διότι δεν έχει μετανοήσει για τις πράξεις του. Κοιτάξτε, εάν εσείς θεωρείτε ότι για την παροχή αδείας ή για την καταδίκη ενός ανθρώπου έχουν να κάνουν ιδεολογίες του, από τις οποίες εμφορείτε, ή οι σκέψεις του για διάφορα ζητήματα, σας λέμε ότι βρισκόσαστε εκτός νομικού πλαισίου. Δεν καταδικάζει κανένας στον πολιτισμένο κόσμο τις αντιλήψεις που μπορεί να έχει κάποιος για διάφορα θέματα. Στον πολιτισμένο κόσμο. Στον πολιτισμένο κόσμο. Είπατε όμως παρακαλώ. Παραπάνω. Σας... Είπατε σας και παρακαλώ. Παραπάνω. Ο νόμος στον πολιτισμένο κόσμο. Σας παρακαλώ. Καταδικάζει πράξεις. Σας παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Σας παρακαλώ. Και όχι τις γενικότερες αντιλήψεις. Σας παρακαλώ. Και αυτές καταδικάστηκε. Μα τι λέτε. Δεν μπορούμε. Δεν καταγράφεται και στα πρακτικά κάτι. Τι λέτε. Σας παρακαλώ. Τι κυρία Σικομακοπούλου, κύριε Κορίτη, σας παρακαλώ. Πετάγεστε και εξτομίζετε. Αυτά είναι πρωτοφανή. Αυτό όμως που έκανε εντύπωση είναι ότι ενώ δεν το προβλέπει ο νόμος, δεν το προβλέπει ο νόμος σας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε ως προαπαιτούμενο για το συγκεκριμένο όμως κατηγορούμενο να έχει μετανοήσει για τις πράξεις του. Πέρα του γεγονότος ότι αυτό είναι εκτός νομικού πολιτισμού, όχι εκτός νομικού πλαισίου, δηλαδή να λες δεν το προβλέπει ο νόμος, αλλά για κάποιον εγώ το απαιτώ να ήταν μέρος της κρίσης του δικαστηρίου. Πέρα του ότι είναι απαράδεκτο, έρχεται σε σύγκρουση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και με αποφάσεις ανεξαρτήτων αρχών. Εσείς εδώ έρχεστε κατ' επανάληψη και εγκαλείτε την κυβέρνηση ότι δεν αποδέχεται τις αποφάσεις των ανεξαρτήτων αρχών, ότι συγκρούεται με τις ανεξάρτητες αρχές. Μάλιστα, ένας συνάδελφος, τον οποίον είχα ακούσει, είχε πει ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις ανεξάρτητες αρχές και είμαστε σε συνεχή σύγκρουση μαζί τους. Η αρχή λοιπόν που λέγεται συνήγορος του πολίτη από το 2008, πάλι επί κυβερνήσεων δικών σας, στην ειδική έκθεση του 2008 είχε αναφέρει ότι η απέτηση μετάνοιας του κρατουμένου δεν είναι νόμιμη. Δεν είναι νόμιμη. Εσείς λοιπόν τι μας λέτε? Και προσέξτε σε τι κατήφορο μπαίνετε. Σταματήστε, κύριε Αθανασίου, επιτέλους. Σταματήστε επιτέλους. Σταματήστε επιτέλους. Σταματήστε επιτέλους. Αθανασίου, εσείς λοιπόν τι μας λέτε? Τελειώνει, κύριε Υπουργός. Μας λέτε δύο πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Και για ένα συγκεκριμένο κρατούμενο. Να ληφθούν υπόψη προϋποθέσεις που δεν διαλαμβάνονται στον νόμο, και αυτές οι προϋποθέσεις, το δεύτερο και εξίσου επικίνδυνο, έχουν κριθεί ότι αν υπήρχαν στον νόμο ήταν μη νόμιμες. Αυτό μας λέτε. Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι τα ιδεχθή εγκλήματα στα οποία είχε υποπέσει ο συγκεκριμένος κρατούμενος κρίθηκαν από τη δικαιοσύνη. Και δεν αλλάζει ο χαρακτήρας τους. Και δεν αλλάζει και η απαξία αυτών των πράξεων.
με τη χορήγηση της άδειας, για την οποία σας ξαναλέω, μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί κάποιος άλλος να διαφωνεί. Και υπήρξαν μάλιστα αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απόψεις όπως της Ομοσπονδίας Σοφρονιστικών Υπαλλήλων, την οποία καταθέτω και στα πρακτικά να λάβετε υπόψη, που είναι υπέρ της χορήγησης άδειας. Και απόψεις άλλων και πολιτικών παραγόντων και του προεδρεύοντος αυτή την ώρα, ο οποίος δεν συμφωνεί. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ ελπίζω ο συγκεκριμένος κρατούμενος να αναλογιστεί και να έχει αναλογιστεί και να έχει μετανιώσει για αυτό το κακό που έκανε πρώτα και κύρια στα θύματα των πράξεων του και στις οικογένειές του. Να έχει αναλογιστεί το κακό που έκανε στους ανθρώπους που στρατολογούσε σε αυτή τη διαδικασία εξόντωσης και θανάτου. Ελπίζω και αυτό να το αναλογιστεί. Και ελπίζω να αναλογιστεί και το κακό που έκανε στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια με αυτή τη δράση. Που σκότωναν ανθρώπους πισόπλατα επειδή υπήρχαν πολιτικές ή ιδεολογικές διαφωνίες. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι οι πράξεις παραμένουν οι δεχθείς, κανένας δεν επανακρίνει κάτι και η χορήγηση της άδειας δεν σημαίνει απολύτως τίποτα όσον αφορά και τις πράξεις που εκτέλεσε και το αποτέλεσμα της δίκης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω το εξής, για να είμαστε ειλικρινείς. Κυβέρνηση ήταν η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Όταν στο Χριστόδουλο Ξηρό είχε χορηγηθεί άδεια. Όταν ο Χριστόδουλος Ξηρός, κύριοι συνάδελφοι, παραβίασε την άδεια η οποία του είχε χορηγηθεί, δεν ήρθε εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Διότι εμείς έχουμε θεσμική παιδεία και δεν μπορούμε να ζητάμε εξηγήσεις από την κυβέρνηση για ένα θέμα το οποίο δεν είναι κυβερνητική απόφαση. Εμείς λοιπόν δείξαμε μία σοβαρότητα και ένα μέτρο απέναντι στο πρόβλημα το οποίο είχε προκύψει. Επί των ημερών σας ένα άλλο συμβούλιο είχε αποφανθεί για την άδεια σε ένα κρατούμενο. Δεν ήρθαμε εδώ εμείς να πούμε ότι φταίει η κυβέρνηση. Και μάλιστα επί των ημερών σας παραβίασε την άδεια και προέβη σε παράνομες πράξεις και συνελήφθη κάποια στιγμή και οδηγήθηκε στη φυλακή που πάλι ο νόμος θα ισχύσει. Βεβαίως, βεβαίως κύριε συνάδελφε, αυτό βεβαίως και είναι. Αλλά εδώ θα πρέπει να μας πείτε εσείς. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Εάν έτσι είχαν τα πράγματα, θα έπρεπε εσείς να πείτε κάτι άλλο όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο. Το νομοθετικό πλαίσιο όμως ισχύει εναντί όλων. Αυτός είναι κανόνας του συντάγματος. Έτσι εμπεδώνεται η ισονομία. Εάν εσείς θέλετε να υπάρχουν εξαιρέσεις στο νόμο, τότε ξεφεύγουμε από κάθε μέτρο και κάθε σοβαρή συζήτηση σε αυτή την αίθουσα. Θέλω λοιπόν να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι καλή η ακροδεξιά ρητορία από τη Νέα Δημοκρατία, καλή η παραπληροφόρηση, ό,τι θέλετε μπορείτε να λέτε. Αλλά σε θέματα θεσμικά και σε θέματα εφαρμογής του νόμου, ας δείξετε μία σοβαρότητα επιτέλους. Μην εγκαλείτε την κυβέρνηση για νόμους που ψηφίσατε εσείς. Μην εγκαλείτε την κυβέρνηση για αποφάσεις που έχουν πάρει μεικτά όργανα, τα οποία αποτελούνται από εισαγγελικούς λειτουργούς και δημόσιους λειτουργούς. Κύριε Υπουργέ, επειδή έχει ζητήσει ο Τσούμπας, είναι ο Πρόεδρος. Διεκόπτω πολλές φορές. Θέλω λοιπόν, τελειώνοντας να πω, για να ενημερωθεί και η Βουλή, ότι αυτή είναι η απόφαση του Συμβουλίου. Κάτι ίσως που δεν ξέρει και η γνώμη, είναι ότι επέβαλε και περιοριστικούς όρους για αυτό το 48ωρο. Εγώ λέω, σε ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετώπισε αυτή η Επιτροπή, ας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, ας μην φεύγουμε από εδώ με ένα λόγο λαϊκιστικό και με ένα λόγο φοβικό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τα φαντάσματα του παρελθόντος. Αν εσείς έχετε αποφασίσει να σκιαμαχείτε με τα φαντάσματα του παρελθόντος, είναι δικαίωμά σας. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει
να αντιπαρατίθεται με τα προβλήματα του παρόντος. Και επειδή βλέπετε ότι τα προβλήματα μέρα με τη μέρα λύνονται, γι' αυτό παρεκτρέπεστε. Να παρεκτρέπεστε σε μια πολιτική αντιπαράθεση, το καταλαβαίνω. Να παρεκτρέπεστε σε θέματα θεσμικά, αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο και καταδικαστέο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.